Με ενημερώνουν ότι έχουμε εντοπίσει τον κύριο Σπύρο Πιμπίλα. Είναι στη σύνδεσή μας. Αν δεν ήταν το σωματείο, όλες αυτές οι καταγγελίες που πήραν το δρόμο της δικαιοσύνης δεν θα είχαν έρθει στο φως. Ο πρόεδρος λοιπόν δεν θα μπορούσε να μας αρνηθεί και είναι τώρα στη σύνδεσή μας για να στηρίξει το έργο του καλού Σαμαρίτη. Πόσο σας ευχαριστώ. Καλησπέρα από τη Λαμία. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Δεν άκουσα τι είπατε για τις καταγγελίες. Λέω ότι αν δεν ήταν το σωματείο, αυτές οι καταγγελίες δεν θα είχαν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Και αυτό που σχολιάζουμε στο πάνελ από την αρχή της εκπομπής μας είναι ότι τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο τα στόματα άνοιξαν, κύριε Πιμπίλα. Και μετά άρχισαν να ανοίγουν και κάποια άλλα, αλλά δειλά-δειλά. Ακούστε, εμείς δώσαμε ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία ότι θα πρέπει κάτι να αλλάξει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το έσχος στο οποίο ζούμε, όπου αυτός που έχει την εξουσία κακοποιεί αυτόν που είναι αδύναμος. Είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι ιερωμένος, είτε είναι οτιδήποτε. Έτσι. Γι' αυτό καλό είναι ο κόσμος να μην φοβάται, να λέει αυτό που τον προβληματίζει και να πηγαίνει στα αρμόδια όργανα. Εκεί που θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή είναι να μην βγαίνει να καταγγέλει στα παράθυρα. Πρώτα θα πηγαίνει στα αρμόδια όργανα, θα παίρνει τον δρόμο του πειθαρχικού ή της δικαιοσύνης και μετά θα μπορεί να αναπτύσσει αυτό που θέλει. Γιατί μετά υπάρχει περίπτωση να υφίσταται μηνύσεις, όπως και είδατε ότι γίνονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς θα αποκαλύψεις αυτό που σου έχει συμβεί. Έτσι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Επίσης, κάτι που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν πρέπει να θεωρούμε μετά από όλες αυτές τις καταγγελίες ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την αλληλεγγύη, την φιλανθρωπία και την αγάπη, να τους τσουβαλιάσουμε όλους και να γίνουμε μια φοβική κοινωνία, μια φοβισμένη κοινωνία. Το τσουβάλιασμα είναι πάρα πολύ κακό. Ακόμα και αυτοί που έχουν καταγγελθεί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, άλλοι έχουν καταγγελθεί για πάρα πολύ βαριά αδικήματα, ποινικά κολάσιμα. Και άλλοι για απλές μυστικές κακοποιήσεις ή παρενοχλήσεις. Δεν είναι όλα το ίδιο. Έτσι. Και το θέατρο δεν είναι βρώμικο και ο πολιτισμός θεραπεύει τις ψυχές μας, έτσι. Το θέατρο δεν είναι καθόλου βρώμικο. Το αν κάποιοι άνθρωποι του το αμάβρωσαν με τις συμπεριφορές του, δεν σημαίνει ότι όλο το θέατρο είναι έτσι. Γιατί και πρόσφατα είδατε από μια κατάσταση, από μια μαρτυρική κατάσταση, υπόθηκε κάτι απρεπέστατο. Στο οποίο διαφωνήσαμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ. Τι να σας ευχηθώ για τα Χριστούγεννα, τι να σας ευχηθώ. Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα προσωπικά. Αυτό που πρέπει είναι να έχουμε αγάπη, αλληλεγγύη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Και μακάρι να μην υπάρχει πόλεμος. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Το 2023 να είναι εντελώς διαφορετικό, να τα αφήσουμε μνημόνια, πανδημίες, όλες αυτές τις καταγγελίες, όλα αυτά τα άσχημα να τα αφήσουμε πίσω μας. Να είναι καλύτερο για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ τόσο πολύ που μας αφιερώσετε έστω αυτό το λεπτό, το δίλεπτο. Ευχαριστώ, το Σπύρο Πιμπίλα.